Θυμήστε την περασμένη φορά είχαμε αναφερθεί στο θέμα της ακροάσεως και εφαρμογής του Λόγου του Θεού, και ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος θέλησε να μας δείξει με ένα παράδειγμα πως μοιάζει εκείνος ο οποίος ακούει μεν το Λόγο του Θεού, συγκινείται, τον καταλαβαίνει πολύ καλά, αλλά γρήγορα τον ξεχνά και μένει άκαρπος. Μοιάζει, λέγει, με εκείνον ο οποίος βλέπει το πρόσωπό του σε έναν καθρέπτη και βλέπει τυχόν ελλείψεις στο πρόσωπό του, μουτζούρες τα λέγαμε, κοιλίδες, αλλά μόλις φύγει από τον καθρέπτη που βλέπει ξεχνάει τι έχει το πρόσωπό του και κινείται σαν να μην κοίταξε καθόλου το πρόσωπό του στον καθρέπτη. Με αυτή την εικόνα ήθελε να μας δείξει τον επιπόλαιο άνθρωπο, ο οποίος, σας είπα, συγκινείται, καταλαβαίνει πολύ καλά το Λόγο του Θεού, αλλά δεν εννοεί να τον εφαρμόσει. Υπάρχει δηλαδή μία μόνιμη επιπολαιότης γύρω από το θέμα αυτό. Αναφέρει όμως και την άλλη όψη, εκείνου ο οποίος εφαρμόζει το Λόγο του Θεού. Τον ακούει, τον καταλαβαίνει, συγκινείται, αλλά τον βάζει και σε εφαρμογή. Και επειδή έχει ένα... μια πολύ χαρακτηριστική διατύπωση στο ζήτημα αυτού του ανθρώπου που εφαρμόζει το Λόγο του Θεού, γι' αυτό είχαμε από την περασμένη φορά αφήσει το τμήμα τούτο για να το δούμε λίγο ανετότερα σήμερα. Ο δε παρακύψας εις νόμων τέλειων των της ελευθερίας και παραμήνας ούτως ουκ ακροατής επιλυσμονής γενόμενος, αλλά ποιητής έργου, ούτως μακάριος εν τη ποιήση αυτού έστε. Έχει ο Άγιος Ιάκωβος μερικά πολύ χαρακτηριστικά ρήματα εδώ, μερικές χαρακτηριστικές λέξεις που πραγματικά έχουν να προδώσουν πολύ περιεχόμενο. Ο δε παρακύψας. Ποιος ο δε? Ο μεν είναι ο επιπόλαιος που δεν εφαρμόζει τον Λόγο του Θεού. Ο δε είναι ο εφαρμόζων των λόγων του Θεού. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο δεύτερος? Παρακύπτει. Πού παρακύπτει? Παρακύπτει εις το Λόγο του Θεού, εις το Ευαγγέλιο. Προσέξτε παρακαλώ τι ρήμα έβαλε. Παρακύψας. Τι θα πει παρακύπτω? Θα πει σκύβω και ερευνώ μεταπολής προσοχής. Σας θυμίζω ένα ανάλογο ρήμα στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που λέγει ότι ο ίδιος ο Ιωάννης, όταν επήγε εις τον τάφον του Χριστού με τον Απόστολον Πέτρον, παρακύψας, λέγει, βλέπει τα οθόνια κείμενα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το παρακύψας, βλέπει τα οθόνια κείμενα? Ηρεύνησε ο Ιωάννης με τα ιδιαιτέρας προσοχής και αντελήφθη τα οθόνια, δηλαδή τα σάβανα, να κίνται εις το μνημείο, το δε σουδάριον, το φακιόλι αυτό, το μανδύλι που ήταν τυλιγμένο, τυλιγμένη κεφαλή, διπλωμένη, διπλωμένο το σουδάριον, εντετυλιγμένο εις ένα τόπο και τοποθετημένο με πολύ προσοχή σε ένα σημείο του τάφου. Ώστε λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ηρεύνησε τον τάφο. Και ένα άλλο σημείο θα σας αναφέρω, σε ένα, δηλαδή πάλι ένα άλλο σημείο στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, όταν λέγει ότι άγγελοι ζητούν να παρακύψουν εις τα αγαθά της σωτηρίας που μας εχάρισε ο Θεός. Τι θα πει εδώ? Ζητούν να μελετήσουν και να απολαύσουν τα αγαθά τα οποία μας εχάρισε ο Κύριος. Ώστε το ρήμα παρακύπτω έχει μια ξεχωριστή σημασία, που δείχνει τον άνθρωπο ο οποίος παίρνει την Αγία Γραφή και αρχίζει να ερευνά, αρχίζει να μελετά. Δεν είναι δηλαδή γι' αυτόν το περιοδικό και η πρωινή ή απογευματινή εφημερίδα που θα καθίσει να διαβάσει τα νέα και τίποτα άλλο. Όχι, γι' αυτόν είναι το βιβλίο της μελέτης, το βιβλίο της τρυφής, το βιβλίο της τροφής, το βιβλίο της καθοδηγήσεως. Έτσι μπορούμε να μιλάμε για έναν άνθρωπο που σκέπτεται σοβαρά για να διορθωθεί. Ερευνά την Αγία Γραφή, ερωτά κάτι που δεν καταλαβαίνει, ψάχνει
σε βιβλία και λεξικά για να βρει κάτι άμα δεν το καταλαβαίνει. Τότε μπορούμε να λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει μια καλή αρχή. Γιατί έρευνα? Έτσι χάρη γνώσεως και επιστήμης? Όχι, αλλά για να γνωρίσει το θέλημα του Θεού και να το ζήσει. Τι ωραίο αυτό, αγαπητοί μου. Δηλαδή εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καθόλου επιπολαιότητα. Και πού παρακύπτει? Εις νόμων τέλειων, των της ελευθερίας. Ποιος είναι αυτός ο νόμος? Δεν είναι βεβαίως πια ο παλαιός νόμος της παλαιάς διαθήκης. Διότι στον παλαιό νόμο υπήρχαν ατέλειες. Βεβαίως πριν έρθει η Καινή Διαθήκη εθεωρείται τέλειος. Τώρα όμως συγκρινόμενος με την Καινή Διαθήκη δεν είναι τέλειος. Τέλειος ποιος είναι τώρα? Η Καινή Διαθήκη. Τέλειος νόμος. Τι θα πει τέλειος νόμος? Προσέξτε ένα σημείο, μας είναι χρήσιμο. Σημαίνει αυτό που είναι τέλειο δεν χωράει περισσότερα τελειότητα. Αφού είναι τέλειο, διότι αν χωρούσε περισσότερα τελειότητα τότε δεν θα ήταν τέλειον, αλλά θα ήταν εξελισσόμενον. Όταν λέμε τέλειον, ξέρετε τι θα πει? Έφτασε εις το τέλος, δηλαδή εις των τελικών σκοπών, εις το τέρμα. Δεν χωράει τίποτε απολύτως άλλο. Άρα είναι κάτι που δεν είναι εξελίξιμο. Γιατί μένω στο σημείο αυτό, ξέρετε? Γιατί πολλοί σήμερα χριστιανοί μας, δεν λέω για τους απ' έξω οι οποίοι θέλουν πάντοτε να δημιουργούν θέματα, λέω για τους χριστιανούς μας που δεν βλέπουν το Ευαγγέλιο τέλειον, αλλά θέλουν να το τελειοποιούν σε κάθε εποχή, δίνοντας μια μορφή τέτοια σε κάθε εποχή που να εξυπηρετεί τους δικούς των σκοπούς. Αλλά αυτό δεν νομίζετε ότι αντιφάσκει σε αυτή την ιδία εσωτερική πληροφορία της Αγίας Γραφής ότι ο νόμος του Θεού είναι τέλειος? Εάν λοιπόν είναι τέλειος, γιατί κύριοι θα λέγαμε το βλέπετε το Ευαγγέλιο ατελές, ελλιπές, αναχρονισμένον και ζητάτε να το συμπληρώσετε, να το τροποποιήσετε, να το προσαρμόσετε εις την εποχή? Γι' αυτό μένω στο θέμα τέλειος νόμος. Αγαπητοί μου, ας προσέξουμε. Αν έχουμε αληθινή πίστη εις το Θεό, το Ευαγγέλιο παραδόθη απ' αρχής τέλειον. Δεν έχει τίποτε ούτε να προστεθεί ούτε να αφαιρεθεί. Απ' αρχής τέλειον. Και πρέπει να είμαστε πολύ ευτυχείς που έχουμε ένα νόμον τέλειον. Πολλοί όμως κατήγοροι του Ευαγγελίου, πάντοτε από τους χριστιανούς μας εννοείται, λέγουν ότι το Ευαγγέλιο είναι ανελεύθερο. Όταν δηλαδή κανείς αρχίσει να ζει το Ευαγγέλιο, γίνεται ανελεύθερος άνθρωπος, ανελευθέρα προσωπικότης. Επειδή δε στην εποχή μας έχει, μα αλήθεια σας λέω, θεοποιηθεί αυτή η ελευθερία σε βαθμό που μη πεις τον άλλον ότι τον δεσμεύει σε κάτι. Μη του το πεις. Ή είναι έτοιμος να σου επιτεθεί. Δώσ' του ασυδοσία όσοι μπορείς να σου πει ότι είσαι σπουδαίος άνθρωπος. Λίγο εάν τον δεσμεύσεις, λέγει ότι είσαι καταπιεστής, είσαι ό,τι θέλεις είσαι. Και επειδή το Ευαγγέλιο θεωρείται ότι έχει κάποιους φραγμούς, θεωρείται ανελεύθερον. Και στην εποχή που θεοποιήθηκε η ελευθερία, το Ευαγγέλιο θεωρείται ότι δεν έχει σήμερα το λόγο. Είναι όμως χαρακτηριστικών ότι ο λόγος του Θεού γράφτηκε θεοπνεύστος, και όταν λέγει το ίδιο το Ευαγγέλιο ότι είναι ελεύθερο και δίνει την ελευθερία, δεν μπορεί, κάπου είναι το λάθος. Ή το Ευαγγέλιο λέει ψέματα ή οι άνθρωποι λένε ψέματα. Επειδή όμως ο Θεός είναι αδύνατο να ψευστεί, άρα λοιπόν οι άνθρωποι λένε ψέματα. Ακούστε λοιπόν τι λέγει: ο δε παρακύψας εις νόμων τέλειων των της ελευθερίας. Δηλαδή σε αυτό το νόμο τον τέλειο που παρέχει στον άνθρωπο την αληθινή ελευθερία. Πολλές φορές, και θα με έχετε βαρεθεί ασφαλώς, σας έχω πει και σας έχω αναλύσει την έννοια της ελευθερίας.
παρότι μιλάμε για ελευθερία, αν θα έπρεπε σήμερα να μιλήσουμε στους ανθρώπους της εποχής μας, δεν θα μας καταλάβουν, γιατί υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη περί ελευθερίας. Εκείνο που θα πρέπει να πετύχουμε, όπως θα το δείτε λίγο πιο κάτω, ευθύς αυτής λίγο πιο κάτω, δεν είναι, αγαπητοί μου, να φτάσουμε απλώς να ακούμε λόγο Θεού ή να εξομολογούμεθα ή να κοινωνούμε. Πρέπει αυτά να μας βοηθήσουν, δηλαδή τι, ο λόγος του Θεού, η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, να κατανοήσουμε το πνεύμα του Ευαγγελίου. Ένα από τα σημεία κατανοήσεως του πνεύματος του Ευαγγελίου είναι η έννοια της ελευθερίας, όπως είναι και η έννοια της σωτηρίας. Σήμερα πώς εννοούν οι άνθρωποι τη σωτηρία και πώς την εννοεί το Ευαγγέλιο, και άλλες πολλές έννοιες πρέπει να τις ξεκαθαρίσουμε, πρέπει να τις πιστέψουμε, πρέπει να γίνουν κτήμα μας, να γίνουν κύτταρό μας. Λοιπόν, επειδή ο λόγος περί ελευθερίας, θα πρέπει να αποκτήσουμε σαφή έννοια της ελευθερίας. Τι θα πει ελευθερία? Ρωτήστε ποιον θέλετε απ' έξω. Θα πει να με αφήσει ήσυχο να κάνω ό,τι θέλω, να με αφήσει να σκέπτομαι όπως θέλω, να ενεργώ όπως θέλω, όπως μ' αρέσει. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτό που μ' αρέσει και που θέλω εσένα σε ενοχλεί ή σε βλάπτει. Δεν με ενδιαφέρει, αδιαφορώ. Έτσι πάνω κάτω εννοείται σήμερα η ελευθερία από τους ανθρώπους. Αλλά αυτό όμως δεν είναι ελευθερία, είναι αναρχία. Γι' αυτό και έχουμε σήμερα το φαινόμενο της αναρχίας, έτσι που πραγματικά οι άνθρωποι αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα, επειδή δεν έχουν κατανοήσει μέσα σε μια κοινωνία αυτή την έννοια της ελευθερίας. Βέβαια, και από φιλοσοφικής πλευράς, αν τεθεί η έννοια της ελευθερίας, όταν λέω φιλοσοφικής, καλύτερα να το πω έτσι, με μια αντίληψη λίγο παλιότερη, γιατί πάλι φιλοσοφική αντίληψη είναι η σύγχρονη αντίληψη περί ελευθερίας. Πάλι φιλοσοφική, φταίν, όλες αυτές οι σύγχρονες φιλοσοφίες φταίν, ό,τι μας έχουν δημιουργήσει σε αυτόν τον κόσμο. Ο σύγχρονος μηδενιστικός υπαρξισμός οδήγησε σε αυτήν την περίεργη ελευθερία, η οποία σας είπα είναι ασυδοσία, και υπάρχει η αναρχία σήμερα εις τον κόσμο κατά ένα τέτοιο τρόπο που πραγματικά φοβάσαι να περπατήσεις στο δρόμο. Αλλά πώς θέτει το θέμα της ελευθερίας ο Λόγος του Θεού? Ο Κύριος λέγει: εάν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Εάν ο Υιός, ο Υιός του Θεού που ενυνθρώπησε, σας ελευθερώσει, τότε πράγματι είσαστε ελεύθεροι. Ώστε λοιπόν δεν υπάρχει ελευθερία, το δόσιμο της ελευθερίας, έξω από τον Ιησού Χριστόν. Διότι όταν λέγει εάν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, εάν με ελευθερώσει ή μου δώσει μια έννοια ή μου δημιουργήσει προϋποθέσεις ελευθερίας ο πατέρας μου, ο πρόεδρος της κοινότητος, ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός, οποιοδήποτε, δεν μπορούμε να μιλάμε για αληθινή ελευθερία. Διότι σαφώς λέγει ο Κύριος, εάν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Δηλαδή αποκλειστικά και μοναδικά μόνον ο Υιός. Όπως κάπου αλλού λέει ο Κύριος, ότι χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Έτσι και εδώ, μοναδικότητα παροχής ελευθερίας. Και πρώτα ο Ιησούς Χριστός ενυνθρώπησε ελευθέρως, κινούμενος από αγάπη. Άρα είναι το πρότυπο της ελευθερίας ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήρθε αναγκαστικά, δεν τον έστειλε ο πατήρ αναγκαστικά. Ήθελε ο πατήρ, ήθελε ο Υιός, ήθελε και το Πνεύμα του Άγιον. Εν ελευθερία λοιπόν έρχεται προς ημάς ο Υιός. Άρα είναι το πρόσωπο, το υπόδειγμα, το πρότυπο της ελευθερίας.
Δεν κοιτάζουμε όμως πια σε αυτό το πρότυπο της ελευθερίας. Έχουμε άλλα πρότυπα. Έχουμε τους αλυταράδες της εποχής μας, τις βρωμογυναίκες της εποχής μας, που γυρίζουν έξαλες και έξαλοι στο δρόμο. Αυτούς έχουμε ως υποδείγματα ελευθερίας. Και όταν τα παιδιά σας παρακαλώ τους βλέπουν αυτούς να καπνίζουν όπως θέλουν, να τραγουδάνε όπως τους αρέσει, να πλώνουν την αρίδα τους όπως τους αρέσει και θέλουν, τους ζηλεύουν. Να έχουν ψήρες απάνω, να είναι χίπηδες, δεν ξέρω τι, με τα μακριά τους μαλλιά και με την ατιμέλητη ενδυμασία τους, όπως εμφανίζονται, να τους ζηλεύουν τα παιδιά μας και οι νέοι μας και οι άνθρωποι της εποχής μας. Και σου λέει, να ελεύθερος άνθρωπος. Αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Αυτός είναι. Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Θύματα πόσα έχουμε από τους νέους μας, το ξέρετε και το βλέπετε καθημερινά. Αγαπητοί μου, ο Ιησούς Χριστός ήρθε ελευθέρωση στον κόσμο και είναι υπόδειγμα ελευθερίας. Πρώτον. Δεύτερον, είναι και κομιστής της ελευθερίας, σε ένα τέτοιο βαθμό που η ελευθερία που μας δίδεται να μας σκανδαλίζει. Φανταστήκατε ποτέ μια ελευθερία που μπορεί να σκανδαλίζει? Όταν λέγουν οι άνθρωποι, γιατί ο Θεός λέει έκανε τον διάβολο, χωρίς να ξέρουν οι ταλέποροι ότι ο Θεός δεν έκανε τον διάβολο, αλλά ο Θεός άφησε τον άγγελο να γίνει διάβολος. Γιατί λέει ο Θεός έκανε τον διάβολο? Ή παρακάτω, γιατί ο Θεός δεν δεσμεύει τον διάβολο? Ή ακόμη παρακάτω, γιατί αφήνει τους κακούς να κάνουν το κακό εις τον κόσμο? Γιατί άφησε τον Κάιν να σκοτώσει τον Άβελ? Είναι συνηθισμένες στερεότυπες προτάσεις των ανθρώπων που θέλουν να ελέγξουν τον Θεό. Γιατί λέτε? Διότι τους σκανδαλίζει αυτή η ελευθερία που δόθηκε από τον Θεό. Και την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, κόπτονται και την ελευθερία και λέγουν ότι ο Θεός μας δεσμεύει. Τι αντιφατικές προτάσεις είναι αυτές? Ο Θεός λοιπόν δίδει ελευθερία μέχρι σκανδαλισμού. Σκανδαλισμού εννοείται για εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να σκανδαλίζονται. Ακόμα, όταν ο Χριστός μας δίνει ελευθερία, η ελευθερία δεν είναι δεσμευτική. Θα μου πείτε κάτι παράξενο τώρα λέω. Αλλά είναι μια ελευθερία που δεσμεύει για να ελευθερώσει. Τι θα πει αυτό? Είναι ακριβώς αυτό το σημείο που δεν αρέσει στους πολλούς. Μια ελευθερία που δεσμεύει για να ελευθερώσει. Ένα απλό παράδειγμα. Το παιδί σας το δεσμεύεται να μείνει στο σπίτι μέσα να διαβάσει, παρότι έχει έξω ένα πολύ προκλητικό ήλιο, μια μέρα χαρά Θεού, ακριβώς για να είναι ο ελεύθερος άνθρωπος αύριο, αφού θα έχει μάθει τα γράμματά του και θα είναι μια προσωπικότητα μέσα στη ζωή. Ώστε μια ελευθερία που δεσμεύει έρχεται ακριβώς για να δώσει την ελευθερία και να την περισσώσει. Όταν σε μια κοπέλα θα πει ο Θεός, για να μην πω και εσείς οι γονείς, το λέει ο Θεός πρωτίστως, παιδί μου είσαι ένα αγόρι, δεν θα βγεις να στραπατσαρίσεις τη σοφροσύνη σου. Αυτό τι είναι? Είναι μια δέσμευση. Γιατί όμως? Ακριβώς για να δώσει τη χαρά της ελευθερίας που θα τη χαρεί μετά ο άνθρωπος μέσα στο γάμο του. Όταν θα πει ο Θεός δεν θα μεθύσεις, γιατί δεν είμαι ελεύθερος να μεθύσω? Μέθα. Σου λέει όμως ο Θεός δεν θα μεθύσεις, μη μεθείς και θεΐνω, ενώ στην ασωτεία. Μα όταν με δεσμεύσει ο Θεός να μη μεθύσω, μου διασώζει την ελευθερία μου για να σκέπτομαι και να κινούμαι όπως μ' αρέσει. Διότι όταν πιω και μεθύσω, τότε δεν πηγαίνω όπου θέλω, με πηγαίνουν όπου θέλουν. Όχι εγώ, άλλοι με πάνε. Τότε είμαι ελεύθερος. Ή όταν δεσμευτώ από τα ποικίλα πάθη, όποια και να είναι αυτά, τα πάθη με άγουν και με φέρουν, αλλά τότε δεν είμαι ελεύθερος.
Έτσι αν ο Θεός δεσμεύει, δεσμεύει για να ακριβώς να διασώσει την ελευθερία. Ο νόμος λοιπόν του Χριστού, το Ευαγγέλιο, είναι τέλειον και ελεύθερον. Θα μου πείτε, μπορούν αυτά να τα καταλάβουν οι άνθρωποι απ' έξω? Όχι, γιατί δεν έχουν Πνεύμα Άγιο. Θέλετε παρακαλώ να σας πω, να σας δείξω αν έχετε Πνεύμα Άγιο? Βέβαια δεν είναι μοναδικός δείκτης αυτός. Είναι δείκτες πολλοί σε μια κλιμάκωση απεριόριστη, αλλά ένας δείκτης τέλος πάντων έστω μικρός. Θέλετε να δείτε αν έχετε Πνεύμα Άγιο ή όχι? Αν αυτά τα πράγματα τα καταλαβαίνουμε όπως τα λέει η Αγία Γραφή. Γιατί χωρίς το Πνεύμα το Άγιον δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λέτε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, είναι ένας δείκτης ότι έχετε Πνεύμα Άγιον. Δεν το λέγω εγώ, πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος? Ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν ή μη εν Πνεύματι Αγίον. Κανείς δεν μπορεί να ομολογήσει τον Ιησούν Κύριον, δηλαδή Θεόν, παρά μόνο εάν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Σήμερα όταν οι άνθρωποι δεν ομολογούν τον Ιησού Χριστόν Κύριον, δηλαδή Θεόν, έχουν Πνεύμα Άγιον? Όχι. Πώς λοιπόν, αφού οι άνθρωποι δεν έχουν Πνεύμα Άγιον, θα καταλάβουν τα πράγματα αυτά? Δεν τα καταλαβαίνουν. Δεν είναι δυνατόν να τα καταλάβουν. Γι' αυτό αγαπητοί μου, δεν ξέρω τι να σας πω, δεν ξέρω. Βλέπουμε τους ανθρώπους έξω και μας πιένει η καρδιά μας. Λέμε, μα δεν βλέπει αυτός ο άνθρωπος. Δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Δεν έχει μάτια του Αγίου Πνεύματος. Δεν βλέπει. Τον λυπάσαι. Τον εβλέπεις ολόκληρον άνθρωπο, υγιής, σπουδαίων, έξυπνων. Δεν έχει Πνεύμα Άγιον. Είναι άμυρος Αγίου Πνεύματος. Είναι αξιολύπητος. Γι' αυτό, αν καταλαβαίνουμε αυτές τις έννοιες και εμπροκειμένου την έννοια της ελευθερίας, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε Πνεύμα Άγιον. Βέβαια σας είπα σε μια κλιμάκωση. Να σας πω και ένα άλλο σκαλοπάτι. Είναι πολύ όμως υψηλά. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Αλλά για να δείτε την κλιμάκωση και να τη δικαιολογήσω που σας ανέφερα προηγουμένως. Λέγει στο διάλογο του ο Μοτοβίλοφ με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Πάτερ, του λέγει, πώς μπορώ να ξέρω ότι έχω το Πνεύμα το Άγιον? Να, του λέγει, κοίταξέ με. Και τον κοιτάζω, λέγει ο Μοτοβίλοφ, και έλαμπε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Του λέγει ο Άγιος Σεραφείμ, παιδί μου, εάν δεν είχες το Πνεύμα το Άγιον δεν θα με έβλεπες. Και εσύ το πρόσωπό σου είναι το ίδιο. Δεν θα με έβλεπες εάν δεν είχες το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε, εδώ έχουμε ένα σκαλοπάτι πολύ υψηλά. Αλλά για να πάμε από το ένα κάποιο σε εκείνο το ψηλό, δεν είναι ένα άλμα, αλλά είναι πολλά βήματα ενδιάμεσα. Θα το δείτε αυτό όταν μελετάτε την Αγία Γραφή και κάνετε προσπάθεια να αγωνίζεστε. Τι θα δούμε τότε εκεί πέρα? Θα δούμε κάθε μέρα να αποκτούμε πιο πολύ Άγιο Πνεύμα. Το καταλαβαίνουμε. Τα μάτια μας ανοίγουν πιο πολύ. Εκείνο που χθες δεν το βλέπαμε, σήμερα το βλέπουμε. Έτσι φθάνουμε να κράσουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Αβά ο Πατήρ. Εάν δεν είχαμε Πνεύμα υιοθεσία, το Άγιο Πνεύμα, δεν θα λέγαμε τον Θεόν Πατέρα. Αβά είναι στην εβραϊκή, Πατήρ είναι στην ελληνική. Βάζει και τις δύο λέξεις, και την εβραϊκή και την αραμαϊκή και την ελληνική. Αβά ο Πατήρ. Έχουμε λοιπόν Πνεύμα Άγιο. Έχουμε, μόνο το έχουμε λίγο. Να μας δίνει μικρή δόση το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά πάντως πρέπει να αποκτούμε διαρκώς Πνεύμα Άγιο, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Το Άγιο Πνεύμα μοιάζει με ένα ωκεανό. Ό,τι δοχείο θα πάρεις μαζί σου για να πάρεις νερό, τέτοιο θα είναι και αυτό που πήρες. Αν πήρες μικρό δοχείο, λίγο Άγιο Πνεύμα πήρες. Αν πάρεις μεγάλο δοχείο, πολύ Άγιο Πνεύμα πήρες. Δηλαδή είναι κάτι που από σένα εξαρτάται. Το Άγιο Πνεύμα, ας μου επιτραπεί να πω, αφού παρομοιάζεται με έναν ωκεανό, είναι κατατεθειμένο. Από μας εξαρτάται πόσο θα πάρουμε. Εκείνο είναι έτοιμο να μας δοθεί ολόκληρο.
Από εμάς όμως εξαρτάται. Βλέπετε λοιπόν ότι αν δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, δεν μπορούμε να δούμε το Ευαγγέλιο ούτε τέλειο ούτε ελεύθερο. Αλλά ας προχωρήσω. Και παραμείνας ο δε παρακύψας εις νόμων τέλειων των της ελευθερίας, και παραμείνας ούτως ουκ ακροατής επιλυσμονής γενόμενος, αλλά ποιητής έργου. Λέει και παραμείνας, μπορεί να παρακύψω, μπορεί να αντιληφθώ τον τέλειο νόμον, μπορεί να αντιληφθώ τον ελεύθερο νόμο, δηλαδή το Ευαγγέλιο ως ελεύθερον, αλλά να μην παραμείνω. Όπως τα ξέρετε, ένα πρόβλημα δεν είναι η παραγωγή μόνο ενός προϊόντος, αλλά και η συντήρησή του. Στο καλοκαίρι μέσα βγάζουμε πολλές ντομάτες. Καταρχάς το πρώτο σκέλος του προβλήματος είναι η παραγωγή. Το δεύτερο σκέλος είναι η συντήρηση. Και αυτή η συντήρηση μπορεί να είναι ή μικράς διαρκείας ή μεγάλης. Όπως επί παραδείγματι να φτάσουν οι ντομάτες από το χωράφι μέχρι την αγορά και τελικά να πουληθούν χωρίς να χαλάσουν. Ή ακόμα οι ντομάτες να διατηρηθούν όλο το χρόνο να έχουμε ντομάτα. Το θέμα λοιπόν της συντηρήσεως είναι πολύ σπουδαίο. Είναι εξίσου σπουδαίο με την παραγωγή. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την πνευματική μας ζωή. Το να ξεκινήσει ένας άνθρωπος είναι σπουδαίο. Να τον συγκινήσει ο Λόγος του Θεού είναι σπουδαίο. Να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι αξίζει ο Λόγος του Θεού είναι σπουδαίο. Αλλά το να συντηρηθεί σε αυτόν τον νόμο του Θεού, που είναι το άλλο σκέλος, είναι εξίσου σπουδαίο. Εγώ θα έλεγα κάτι περισσότερο. Είναι πιο πολύ σπουδαίο. Διότι πολλοί είναι εκείνοι που ακούν και φεύγουν, αλλά εκείνοι που συντηρούνται είναι λίγοι. Γι' αυτό δεν ξέρω, αγαπητοί μου, έτσι να το σκεφτούμε καλά αυτό το σημείο. Είμαι ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι φροντίζουν να συντηρηθούν, να είμαι πάντοτε ο ίδιος, δηλαδή να παραμένω πάντα στο Ευαγγέλιο, να μην έχω διαλύψεις πνευματικής ζωής, να μην έχω περιόδους που να είμαι μακριά από το Θεό. Δεν πρέπει. Πρέπει να έχω σταθερότητα. Γι' αυτό το λόγο λέει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, ότι να παρακύψει ναι, αλλά και να παραμείνει όμως. Ούτως, αυτός λέγει, ουκ ακροατής επιλυσμονής γενόμενος. Αυτός δεν έγινε ακροατής που τα ξέχασε, επιλυσμονής. Δεν έγινε ακροατής που τα ξέχασε. Διάβασε, άκουσε, μπενάκης, βιενάκης. Όχι. Αυτός ό,τι ήκουσε το συγκρατεί, το καλλιεργεί και τον αναδεικνύει σπουδαίων χριστιανών. Έτσι βλέπουμε το φαινόμενο κάποιους χριστιανούς μας, μόνο που είναι κάποιοι, να έχουν προκοπή. Πόσο τους χαιρόμαστε. Να έχουν αληθινή προκοπή. Πόσο τους χαιρόμαστε. Ούτως μακάριος εν τη ποιήση αυτού έστε. Αυτός είναι ευτυχισμένος, θα είναι ευτυχισμένος στην επιτέλεση του έργου του. Θα είναι ευτυχισμένος. Αλλά για να δούμε τι σημαίνει θα είναι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει λοιπόν ότι θα είναι μακάριος, τι σημαίνει ότι θα είναι ευτυχισμένος εν τη ποιήση αυτού, δηλαδή κατά την εκτέλεση και την εφαρμογή του νόμου του Θεού. Μακάριος και εξ αντικειμένου και εξ υποκειμένου. Εξ υποκειμένου μακάριος θα είναι ο άνθρωπος, γιατί θα έχει χαρά. Δεν θα έχει πρώτα πρώτα κατεγνωσμένη συνείδηση. Μια συνείδηση που να του καταμαρτυρεί ότι είναι ένοχος. Θα έχει ειρήνη. Κατόπιν θα αισθάνεται, επειδή θα έχει το Πνεύμα το Άγιο, θα αισθάνεται πάρα πολύ ευτυχισμένος μέσα στον κόσμο αυτόν. Στον άνθρωπον αυτόν, τον τηρητή του νόμου του Θεού, δεν λείπουν τα προβλήματα, δεν λείπουν τα δυστυχήματα, ακόμα θέλετε, εξωτερικά. Δεν λείπουν οι δυσκολίες, οι πειρασμοί, δεν λείπουν ποτέ.
Ένα ξέρετε κακό σημάδι, κακό πράγμα που υπάρχει σε μερικούς ανθρώπους είναι το εξής. Είναι να νομίζουν ότι θα γίνουν, άμα θα γίνουν πνευματικοί άνθρωποι, ότι δεν θα έχουν πια πειρασμούς. Είναι πλάνοι. Το ακούτε αυτό? Νομίζουν ότι άμα θα πάνε κοντά στο Χριστό, τα προβλήματα θα τελειώσουν, οι δυσκολίες θα τελειώσουν, οι πίκρες θα τελειώσουν και θα πλέουν σε ένα ωκεανό ευτυχίας. Είναι πλάνοι. Δεν μπορούν να αντιληφθούν το σταυρικό στοιχείο μέσα στο Λόγο του Θεού. Αλλά παρά τα αυτά είναι ευτυχής. Γιατί είναι ευτυχής? Διότι είναι η ευτυχία που δίνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι εκείνο που τον κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Όχι γιατί μέσα του αισθάνεται ότι είναι παιδί του Θεού. Όχι μόνο γιατί αισθάνεται αυτήν την ασφάλεια μέσα στην ψυχή του, στη ζωή του, στο σύμπαν αυτό, το οποίο, όπως σας έλεγα στη Λάρισα, το θεωρεί εχθρικό. Το σύμπαν το βλέπει ο άνθρωπος εχθρικά. Όχι γι' αυτό μόνο, αλλά γιατί το βλέπει αλλιώτικα και έχει μια απέραντη και άφατη χαρά. Για να σας δώσω μια μικρή εικόνα, μια παραλλαγή. Ένας ποιητής ή ένας καλλιτέχνης, μουσικός ή ζωγράφος, τι είναι εκείνο που τους κάνει να έχουν αυτό το, ας πούμε, αυτή το χαρακτηρισμό ότι είναι καλλιτέχνης, ότι είναι ποιητής, ζωγράφος και μουσικός? Ξέρετε τι είναι εκείνο που τους κάνει? Λέμε έχουν ταλέντο. Τι θα πει αυτό έχουν ταλέντο? Τι λέει αυτό? Αυτό δεν λέει τίποτα. Ξέρετε τι είναι αυτό το κάτι? Ότι έχουν κάποια άλλα μάτια, κάποια άλλη αίσθηση, γι' αυτό βλέπουν και αισθάνονται αλλιώτικα από τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, αλλιώτικα είναι τα μάτια του ποιητού, άλλα τα μάτια του απλού ανθρώπου ή του ζωγράφου ή του μουσικού. Είναι άλλα τα μάτια. Βλέπει αλλιώτικα, αισθάνεται αλλιώτικα. Μπορεί να ακούς για μια στιγμή τη βρύση σου να στάζει και να πεις τι ενοχλητικό πράγμα είναι, και να πας τη βρύση να τη σφίξεις για να μην στάζει. Αυτή τη βρύση που στάζει να την ακούσει ο μουσικός και να του δώσει κάποιους τόνους μουσικούς και να κάνει μια σύνθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει ένα μουσικό κομμάτι που είναι «Οι σταγόνες του νερού» ο τίτλος. Γιατί ο μουσικός αυτός άκουσε τη βρύση του να στάζει και έκανε ένα μουσικό κομμάτι. Ο πεζός άνθρωπος που έχει τα κοινά μάτια ενοχλήθηκε και πήγε και έσφιξε τη βρύση. Ο καλλιτέχνης ενεπνεύστη από τις σταγόνες της βρύσης που έσταζαν κάτω. Αυτό σημαίνει έχει άλλα μάτια, έχει άλλα αυτιά. Λοιπόν, με αυτό το μικρό παράδειγμα θέλω να σας πω, έτσι και ο άνθρωπος όταν έχει άλλα μάτια του Αγίου Πνεύματος στα μάτια, δεν μπορεί παρά θα είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος, ευτυχισμένος άνθρωπος. Και ας έχει προβλήματα και ας έχει δυσκολίες, είναι μακάριος άνθρωπος. Έξω από το θέμα, όταν ξέρει τι έχει να ζήσει, να ζήσει στη Βασιλεία του Θεού. Πάντως ο άνθρωπος που τηρεί το Λόγο του Θεού είναι ένας μακάριος πραγματικά. Και τώρα θέλει να δώσει ο Άγιος Ιάκωβος ένα παράδειγμα, διότι η επιστολή του, όπως είδατε, είναι πάρα πολύ πρακτική, εξαιρετικά πρακτική. Ίσως δεν έχει θεολογικά πετάγματα που θα βρίσκαμε στον Απόστολο Παύλο, αλλά έχει όμως, έχει τόση έτσι, αξία, που πραγματικά κανείς μπορεί να καταλάβει πως πρέπει να ζει την πνευματική του ζωή. Δεν στερείται, ξέρετε, και θεολογίας. Θα δείτε λίγο πιο κάτω, έχει σημεία που είναι πολύ θεολογία. Αλλά γενικά όμως η επιστολή είναι πρακτική. Γι' αυτό φέρνει και ένα παράδειγμα να μας πει ότι το να λες ότι είμαι ποιητής του λόγου και αυτό είναι ότι είμαι ακροατής του λόγου και να κάνεις και μερικά εξωτερικά πραγματάκια και να λες
ότι είσαι και ποιητής του λόγου, ενώ δεν είσαι. Πολύ πάει. Θα σου πω λοιπόν, αν στο μυαλό σου έβαλες και είσαι έτοιμος να μου δημιουργήσεις αντίλογο, τότε άκουσε τι έχω να σου πω, λέει ο Άγιος Ιάκωβος. «Η της δοκή θρίσκος είναι εν ημίν, μη χαλιναγωγών γλώσσαν αυτού, αλλά πατών καρδίαν αυτού, τούτου μάταιος η θρησκεία». Αν το διαβάζει κάποιος το κείμενο, θα νομίσει ότι είναι άλλο θέμα. Δεν είναι άλλο θέμα, είναι το ίδιο. Μόνο που φέρει το παράδειγμα αυτό. Όπως σας εξήγησα, εάν κάποιος νομίζει ή της δοκεί, αν κανείς νομίζει ότι είναι θρήσκος με το να ακούει λόγο Θεού, αλλά δεν μαζεύει τη γλώσσα του, τότε απατά τη συνείδησή του και η θρησκεία του είναι μάλλον ειδωλολατρεία. Αυτό θα πει μάταιος η θρησκεία. Αλλά για να τα δούμε τα πράγματα. Έλαβα μια επιστολή από μια γυναίκα κάπου από την Μακεδονία. Άκουσε για το μοναστήρι και λέγει, τελείως άγνωστη σε μένα, λέγει, πολλοί θα επιθυμούσα να έρθω να προσκυνήσω τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Συγκεκριμένα αυτό λέγει, γιατί ο κύριος Τάδε, κάποιος κοινός γνωστός, μου είπε για εσάς και τα λοιπά και τα λοιπά, και σαν καλή χριστιανή που είμαι θα έρθω να προσκυνήσω. Σαν καλή χριστιανή που είμαι. Τη απήντησα, όχι βέβαια να σχολιάσω το σημείο αυτό, γιατί αν της έλεγα ότι αν έχει συνέστηση ότι είναι πολύ καλή χριστιανή, τότε θα θύμωνε. Αλλά όταν θα θύμωνε, θα απεδείκνυε στον εαυτό της ότι δεν είναι καλή χριστιανή. Αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν είναι πάντα όριμοι να ακούσουν μια κριτική, γι' αυτό πάντοτε δεν την κάνουμε, αφήνουμε τους ανθρώπους να οριμάσουν όσο είναι δυνατόν, να το καταλάβουν μόνοι τους. Λοιπόν, εάν κανείς νομίζει ότι είναι θρήσκος, τι είναι τώρα ο θρήσκος? Αν έχετε προσέξει και στη γλώσσα μας, η λέξη θρήσκος έχει λιγάκι ηρωνική χρειά. Άμα θα ακούσετε κάποιους ανθρώπους να λένε, του κόσμου ανθρώπους, «Α, αυτός είναι πολύ θρήσκος», η έννοια της λέξεως, όπως τουλάχιστον, γιατί ξέρετε, οι έννοιες των λέξεων λαμβάνονται στην κάθε εποχή όπως οι άνθρωποι συμπεριφέρονται απέναντι σε αυτές τις έννοιες. Είναι γνωστό. Εξάλλου η έννοια μιας λέξεως πάντα αλλάζει μέσα στην πορεία της ζωής της, στη διαδρομή της μέσα στους αιώνες. Η λέξη λοιπόν θρήσκος σήμερα έχει αυτή την χρειά, την ηρωνική απόδειξη, ότι όταν κάποιον τον χαρακτηρίσουν θρήσκο, αυτός θυμώνει. Το έχετε προσέξει? Έτσι πειράζεται, μέσα του πειράζεται ότι με λένε θρήσκο. Και βέβαια δεν πειράζεται από ταπεινοφροσύνη, αλλά γιατί ακριβώς αυτή η λέξη θρήσκος έχει αυτήν την ηρωνική χρειάν? Παρότι λέμε θρησκευτικών σωματείων, θρησκευτική πανήγυρης, αλλά η λέξη θρήσκος, αυτό το ουσιαστικό, συγγνώμη, το επίθετον, θρήσκος άνθρωπος, αυτό το επίθετο, μας χτυπάει άσχημα στο αυτή. Λοιπόν, η ιδία έννοια υπήρχε και την εποχή εκείνη. Βέβαια, όχι ακριβώς έτσι, αλλά μπορούσε να εκλειφθεί και έτσι. Διότι μπορούσε να λέει κάποιος είμαι θρήσκος, αλλά εκείνοι που ήσαν απ' έξω και τον έβλεπαν πώς κινείται, να τον ελέγξουν, και συνεπώς την αντίληψη των άλλων να πάρει την έννοια την ηρωνική. Εξηγώ. Ποιος είναι ο θρήσκος? Ο Άγιος Ιάκωβος, εδώ ο αδελφόθεος, θέλει να μιλήσει για τις εξωτερικές διατάξεις του νόμου. Δηλαδή, αν κάποιος νομίζει με το να κάνει μερικές εξωτερικές διατάξεις του νόμου, αλλά δεν μαζεύει τη γλώσσα του, αυτός δεν είναι χριστιανός. Ακούσατε? Αυτός δεν έχει αληθινή θρησκεία. Ποιες είναι αυτές οι διατάξεις? Θα σας κάνει εντύπωση, διότι εκ πρώτης όψεως, ενώ μοιάζουν ότι είναι εσωτερικά θέματα, όμως ο Άγιος Ιάκωβος τα θεωρεί εξωτερικά.
διότι δύναται να είναι και εσωτερικά και εξωτερικά. Ξέρετε ποια είναι αυτά, αγαπητοί μου? Το πρώτον είναι η νηστεία. Το δεύτερον είναι η προσευχή. Και το τρίτον είναι η ελεημοσύνη. Αυτά τα τρία δίνονται να είναι και εξωτερικά και εσωτερικά. Υπάρχει εσωτερικότερο θέμα από την προσευχή? Υπάρχει? Δεν υπάρχει. Ο Κύριος λέγει: κλείσου στο ταμιείο σου και προσευχή σου. Οι δε νηπτικοί πατέρες λέγουν ότι το άκρο ναότον των αρετών είναι η προσευχή. Είναι τέσσερις οι θεολογικές αρετές: πίστης, ελπής, αγάπη, προσευχή. Και λέγονται θεολογικές γιατί αναφέρονται στη σχέση μας με το Θεό. Η ελπίδα είναι ανωτέρα της πίστεως και η αγάπη της ελπίδος, μα η προσευχή ανωτέρα και της αγάπης. Το επιστέγασμα των τριών πρώτων είναι η προσευχή. Και ο και καθαρμένος άνθρωπος κάνει και καθαρμένη προσευχή. Είναι η λεγόμενη νοερά προσευχή. Νοερά δεν είναι αυτό το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αυτό είναι απλώς η προσευχή. Νοερά θα πει να φτάσει πλέον ο όλος άνθρωπος να προσεύχεται στο Θεό και ο νους του να έχει εγγύσει τον Θεό. Αυτή είναι η νοερά προσευχή, η οποία είναι πάρα πολύ σπανία κατά τον Άγιο Ισαάκ των Σύρων. Πολύ σπανία. Μάλιστα βάζει και ένα ποσοστό που, να μην το πούμε, θα απογοητευτούμε άμα το ακούσουμε. Είναι λοιπόν εσωτερικοτάτη υπόθεση η προσευχή, σπουδαιοτάτη, που δείχνει τον πνευματικόν άνθρωπον ακρεφνός. Παρά τα αυτά, η προσευχή, αγαπητοί μου, μπορεί να γίνει μόνο ένα εξωτερικό σημάδι του ανθρώπου και να καταλήξει απλώς σε μια διάταξη λατρευτική που την κάνει ο άνθρωπος και επιδεικνύεται για αυτήν. Αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, γιατί τον Κύριό μας έχει υπόψη το Άγιος Ιάκωβος αδελφό Θεός και τα λέγει αυτά, αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε δεν θα έλεγε ο Κύριος εις την επί του όρους ομιλία του: και όταν προσεύχεσαι ούκαι εσύ ως περί υποκριτέ ότι φιλούσιν εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών εστώτες προσεύχεστε όπως αν φανώσει της ανθρώπης και λοιπά. Βλέπετε, όταν λοιπόν ένας άνθρωπος τρέχει στον ναό να προσευχηθεί, σου λέει είμαι θρήσκος. Με αυτή την έννοια λέγουν και οι απ' έξω, αυτός είναι θρήσκος, τρέχει λέει στις εκκλησίες. Ακούστε, τρέχει στις εκκλησίες. Έτσι δημιουργείται μια εντύπωση, ένας τέτοιος άνθρωπος για τον εαυτό του τώρα, ότι είναι θρήσκος άνθρωπος, είναι σπουδαίος. Δεύτερο είναι η ελεημοσύνη. Υπάρχει πιο ωραία αρετή από την ελεημοσύνη? Είναι παιδί της αγάπης, πρωτότοκο παιδί της αγάπης. Κι όμως πολλές φορές κάνουμε ελεημοσύνη μόνο και μόνο για να δειχθούμε. Γι' αυτό τι γίνεται? Ζητάμε να μας γράψουν στην εφημερίδα και άλλους τρόπους, να δούμε αν οι άλλοι έμαθαν την ελεημοσύνη μας. Και τη διορθώνει ο Κύριος αυτή την ελεημοσύνη, η οποία από εσωτερική υπόθεση έγινε εξωτερική διάταξη. Και λέγει, παρακαλώ προσέχετε πολύ, γιατί θα σας πω πιο κάτω ότι και η λέξη θρησκεία δεν είναι δόκιμος όρος ούτε εκφράζει τον χριστιανισμό. Και άλλη φορά σας το είχα πει, γι' αυτό το λόγο τα λέμε αυτά, σας προετοιμάζω. Προσέχετε την ελεημοσύνη ημών, λέει ο Κύριος, μη πείνε έμπροσθεν των ανθρώπων προς το Θεαθήνε αυτής. Βλέπετε, προσέχετε, μη κάνετε ελεημοσύνη για να σας βλέπουν οι άνθρωποι, γιατί τότε από υπόθεση πνευματική γίνεται εξωτερική διάταξης μόνον, τίποτε άλλο. Τρίτον, η νηστεία. Βλέπετε τους ανθρώπους όταν έρχονται να σου πούν τις αμαρτίες τους, δεν σου λένε παρά μόνο πως κράτησαν την νηστεία. Τίποτα άλλο δεν λέγουν. Τίποτα. Και εκείνο που πολλές φορές έχουν να επιδείξουν στους άλλους
είναι η νηστεία. Είναι δε έτοιμοι να τσακωθούν και να βγάλουν τα μάτια τους και να ξυροζώσουν τα μαλλιά τους με τον άλλον, ή στο σπίτι τους μέσα, ή με τον γείτονα και τη γειτόνισσα, για θέματα νηστείας. Ακούστε και αυτό τώρα πως το διορθώνει ο Κύριος. Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε ως περί υποκριτές και θροποί κλπ. Κλπ. Ώστε, αγαπητοί μου, αυτά τα τρία, η προσευχή, δηλαδή τρέχουμε στην εκκλησία, σε αγρυπνίες κλπ, η ελεημοσύνη και η νηστεία, λέμε νηστέψε μόνο τη σαρακοστή, δόξα τω Θεώ. Νομίζουμε πολλές φορές ότι είναι το άπαν της θρησκείας. Αυτό τώρα θέλει να τονίσει ο Άγιος Ιάκωβος. Ή της δοκή θρήσκος είναι εν ημίν. Όποιος νομίζει από εσάς ότι είναι θρήσκος με το να κρατάει αυτές τις διατάξεις, καλά κάνει. Αλλά δεν είναι επαρκείς αυτές οι διατάξεις. Προσέξτε με, δεν θέλει να πει μην νηστεύετε και μην προσεύχεστε. Άπαγε, το καταλαβαίνετε. Αλλά δεν είναι επαρκείς. Πρέπει να γίνει κανείς εσωτερικός άνθρωπος. Και τι λέγει? Και δε, μη χαλιναγωγών γλώσσαν αυτού, αλλά πατών καρδίαν αυτού, τούτου μάτιος η θρησκεία. Δηλαδή, όταν έχουμε την περίπτωση που να νηστεύουμε, να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να είμαστε έτοιμοι με τη γλώσσα μας να κατηγορούμε τους άλλους ανθρώπους με κάθε τρόπο, να τους κατηγορούμε, αγαπητοί μου, όλοι μας κατηγορούμε. Έχετε προσέξει τι κοτσομπολιό κάνουμε? Θρησκευτικό κοτσομπολιό. Και δεν εννοώ βεβαίως την περίπτωση που κάποτε θα κουβεντιάσουμε για μια κατάσταση που υπάρχει άσχημη, πνευματικώς ανώμαλη, άσχημη. Δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Οφείλουμε να κουβεντιάσουμε εκεί. Οφείλουμε να διορθώσουμε. Τα πράγματα είναι διαφορετικά εκεί. Διότι τότε και ο Κύριος που ήρθε να διορθώσει εδώ, αν θέλετε αυτός ο Άγιος Ιάκωβος που τώρα διορθώνει, τότε είναι και εκείνος κοτσομπόνης. Ομιγέννητο. Άλλο πράγμα να διορθώσουμε. Άλλο πράγμα να λυπηθούμε αναφέροντας άσχημες καταστάσεις. Και άλλο να κοτσομπολεύουμε για να φανούμε εμείς ανώτεροι από τους άλλους. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιάκωβος ότι εξαπατά τη συνείδησή του ένας τέτοιος άνθρωπος, και τότε η θρησκεία του είναι μάταιος. Ο μάταιος, η ματέα ή η μάταιος. Προσέξτε. Θα πει μάταιος. Είναι χαρακτηριστικό και δεν είναι τυχαία η λέξη που έχει βάλει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος, ότι αυτή η λέξη στην Παλαιά Διαθήκη κατά κανόνα σημαίνει τα είδωλα. Κατά κανόνα. Σαν να θέλει να πει ότι η θρησκεία σου κατέληξε να είναι ειδωλολατρική. Και κάνει εντύπωση ότι η λέξη τώρα θρησκεία που μπαίνει εδώ αναφέρεται στο μάταιος, δηλαδή ειδωλατρική. Και δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Παρακαλώ και αυτό το σημείο προσέξτε για τη λέξη θρησκεία. Ώστε μπορούμε να φτάσουμε να είμεθα ή να ματαιοπονούμε, ή η θρησκεία μας να αποβεί ένα ξηρό νεκρό γράμμα και να μην έχει μέσα ζωή και να είμεθα κάτι περίπου ειδωλολάτρες. Φαίνεται, αγαπητοί μου, ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν νομίζετε πως είναι πολύ λυπηρό? Και ότι πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό, όλοι μας, όλοι μας, να το προσέξουμε πάρα πολύ. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει μια άλλη χάρη. Δεν είναι έτοιμος να επικρίνει κανέναν. Ούτε τον Α, ούτε τον Β. Δεν επικρίνει κανέναν. Μπορεί να πει κάτι για να διορθώσει. Δεν επικρίνει όμως. Έχετε δει τη στάση που παίρνει ο επικριτής? Παίρνει μια θέση αφιψηλού. Μια θέση υπεροχής. Είναι εκείνος που δικάζει, καταδικάζει όλους, αλλά αυτός όμως δεν είναι όπως οι άλλοι. Όπως λέγει εκεί και ο Φαρισαίος, ότι εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν τον τελώνει, ο οποίος και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έρχεται τώρα να δώσει ένα μέτρο και να πει, επειδή χρησιμοποίησε τη λέξη θρησκεία, μας λέγει ότι θέλεις πραγματικά θρησκεία? Θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά το Θεό και πατρί αυτή εστίν. Επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών, άσπυλον εαυτών τυρίν από του κόσμου. Ξέρεις τι είναι, αγαπητέ αναγνώστα, όσο να λέγει ο Άγιος Ιάκωβος?
ποια είναι η καθαρή θρησκεία και η αμίαντη. Καθαρά και αμίαντος είναι το ίδιο, ταυτόσιμες λέξεις, κατά θετικών και αρνητικών τρόπων, που αναγνωρίζεται από τον Θεό και Πατέρα. Άκουσε τι ποια είναι. Ενδεικτικώς παίρνει δύο παραδείγματα. Είπαμε, ο Άγιος Ιάκωβος είναι όλο παραδείγματα. Παίρνει δύο παραδείγματα τροποντινά αντιπροσωπευτικά. Πρώτον, να έχεις αντίληψη των ορφανών και χειρών στη θλίψη αυτών. Δηλαδή, είναι εκείνο που είπε ο Κύριος για το θέμα της αγάπης αντιπροσωπευτικά και εκεί ο Κύριος στην κρίση. Ήμουν, λέει, πτωχός, ήμουν πεινασμένος, ήμουν άρρωστος, ήμουν φυλακισμένος. Ενθυμίστε εκείνο που είναι το περιεχόμενο, το περιεχόμενο με το οποίο θα κριθούμε, ο νόμος που θα μας κρίνει ο Χριστός. Βέβαια θα μου πείτε, πού είναι το δόγμα, πού είναι η πίστη? Παίρνει απλώς ένα αντιπροσωπευτικό στοιχείο. Έτσι και εδώ παίρνει αντιπροσωπευτικό στοιχείο ο Άγιος Ιάκωβος και λέει, επισκέπτεστε, δηλαδή να επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών. Με άλλα λόγια, από τη μία μεριά είναι η φιλανθρωπία, από την άλλη μεριά άσπυλον εαυτόν τυρήν από του κόσμου, το να διατηρεί κανείς τον εαυτόν του καθαρόν από τον κόσμο. Προσέξτε με σε αυτό το τελευταίο σημείο. Στο πρώτο δεν θα είχα πολλά να σας πω, που είναι η φιλανθρωπία, που πρέπει να έχουμε μια συμπάθεια στους ανθρώπους οι οποίοι δεινοπαθούν. Διότι ξέρετε, αυτοί, ένα ορφανό, μια χείρα γυναίκα, παραθεωρούνται. Είναι αδύνατοι άνθρωποι, καταδυναστεύονται από τους ισχυρούς. Το να σταθούμε προστάτετον, δίπλατον, αυτό είναι δείγμα πολύς πολύς αγάπης. Όμως ξέρετε ότι καμιά φορά, και όπως σημειώνει εδώ και ο Τρεμπέλας στο υπομνημά του, δεν είναι άσχετο το δεύτερο με το πρώτο. Πηγαίνουμε καμιά φορά να βοηθήσουμε μια χείρα γυναίκα με τη φιλανθρωπία μας. Είναι πτωχή, είναι το αδύναμον μέρος, θα λέγαμε, αδύνατον πρόσωπον, και μπορεί να πάθουμε ζημία. Μπορεί να καταλήξει μια τέτοια φιλανθρωπία σε αμαρτία. Το ξέρετε αυτό? Όταν το διάβαζα σήμερα, θυμήθηκα μια δική μου παλιά προσωπική, δική μου παλιά ιστορία. Ήμουνα νέος, πολύ νέος, και κάποια γνωστή οικογένεια μας είπε για μια οικογένεια που ο σύζυγος είχε πεθάνει, ήταν μια γυναίκα, είχε κάποια παιδιά κτλ. Θυμάμαι, πήρα μια τσάντα μερικά πράγματα, μου έπαιζε και ο πατέρας μου, πάντως τα πάμε. Αγαπητοί μου, παρετήρησα πως τα πρόσωπα αυτά με κοιτούσαν και έπεσαν απάνω μου. Ετρόμαξα. Δεν ξαναπάτησα εις το σπίτι αυτό. Γι' αυτό λέγει, και όταν το διάβασα μετά τα αυτά, το δικαίωσα. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα του λόγο περί ιεροσύνης. Ο ιερεύς λέγει, όταν θα πάει σε ένα σπίτι να κάνει μια φιλανθρωπία, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Διότι ένας πτωχός άνθρωπος, μια πτωχή, λέει, γυναίκα, κάπως αδύνατη, χλωμή, ατιμέλητη, έχει το πένθος, λέει, στο πρόσωπό της και τα λοιπά. Όλα αυτά δημιουργούν μια συμπάθεια. Στην αρχή συμπάθεια εκ φιλανθρωπίας, ύστερα όμως δημιουργείται συμπάθεια από πειρασμό, και εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε αυτές τις περιπτώσεις. Φαίνεται λοιπόν, όπως λέει και ο αείμνηστος Τρεμπέλας, φαίνεται λοιπόν ότι όταν βάζει ο Άγιος Ιάκωβος άσπυλον εαυτόν τυρήν από του κόσμου, να προσέχετε, όταν λέγει θα επισκέπτεστε τις χείρες και τα ορφανά, που σημαίνει ναι μεν, αλλά πολύ προσοχή. Αλλά και εν ευρία ενία θα λέγαμε έχει ως εξής. Δεν είναι αρκετό να είσαι φιλάνθρωπος άνθρωπος, αλλά πρέπει να είσαι και ο άνθρωπος εκείνος που θα φυλάς τον εαυτό σου από το κοσμικό φρόνημα.
Τι θα πει θρησκευτικός άνθρωπος, τι θα πει πνευματικός άνθρωπος, αυτός που δεν έχει συντονισμόν με το κοσμικό φρόνημα. Δεν θα σκέπτεται κανείς κοσμικά. Δεν θα έχει κοσμική νοοτροπία. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Έτσι λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Μην λοιπόν μένετε στις εξωτερικές μόνο διατάξεις και να εμφανίζεστε με ένα σχήμα, όπως αλλού λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, έχοντες μόρφωση ευσεβίας την δε δύναμη αυτής ειρνημένη. Θα πει μόρφωσης, μόρφωση θα πει σχήμα, μορφή, μόρφωσης, καλούπι, σχήμα. Έχουμε ένα σχήμα ευσεβίας, ξέρω εγώ, τα μαλλιά μας είναι κομμένα αναλόγως κατά ευσεβή τρόπο. Τα μανίκια μας, τα ρούχα μας, τα παντελόνια μας, τα φουστάνια μας είναι κατά ευσεβή τρόπο. Έχουμε σεμνότητα. Έχουμε δηλαδή ένα σχήμα ευσεβίας. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι ευσεβή αυτό. Δεν είναι τυχαίο γιατί δεν χωνεύουν οι κοσμικοί άνθρωποι τους πνευματικούς ανθρώπους και σου λένε για κοίταξε το κτένισμα αυτινής η μακριμανικούσα, αυτή που φοράει μακριά μανίκια και λοιπά. Γιατί? Διότι αν έβρισκαν οι άνθρωποι πραγματική ευσέβεια, φοβάμαι, υποπτεύομαι ότι δεν θα κορόιδευαν. Επειδή δεν βρίσκουν αληθινή ευσέβεια αλλά μόνο εξωτερικό σχήμα, γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι κοροϊδεύουν. Πολύ το φοβούμαι αυτό. Αγαπητοί μου, σήμερα ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόσιος, τελειώνοντας μάλιστα και το πρώτο κεφάλαιο, ώστε την ερχομένη φορά πρώτο Θεός να μπούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, μας είπε τούτο, ότι πρέπει η θρησκεία μας, δηλαδή η πίστης μας, να μην έχει μόνο εξωτερικά σημάδια αλλά να έχει εσωτερικά. Πρέπει να παρακύπτουμε εις τον τέλειο νόμον του Χριστού, το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο της ελευθερίας, και να φτιάξουμε πραγματικά τον εσωτερικό μας κόσμο και να γίνουμε δοχεία του Αγίου Πνεύματος.